Και ασφαλώς τα βλέμματα όλων εδώ στην Κύπρο είναι στραμμένα πέραν από τη Γενέβη, στην γεώτρηση που θα κάνει η Total στις 13 Ιουλίου. Οι προσδοκίες για εξεύρεση νέων κοιτασμάτων είναι μεγάλες. Μετά και τον τρίτο γύρο αδειοδότησης, όπου ήρθαν μεγάλες εταιρείες κολοσσοί, το μέλλον προδιαγράφεται ευγιώνω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή, τον Ηλία τον Κονοφάγο, ο οποίος κατά καιρούς έχει δημοσιεύσει και κάποιους χάρτες αναφορικά με τα κοιτάσματα της Κύπρου και διαχρονικά έχει μια σημαντική συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια για ανάδειξη του ενεργειακού πλούτου τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Κύριε Κονοφάγο, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πρόσφατα είδαμε κάποιες χαρτογραφίσεις από την εταιρεία PGS όπου δείχνουν ότι τα οικόπεδα 10 και 6 της Κυπριακής ΑΟΣ έχουν κάποιους κρυμμένους θησαυρούς. Συμφωνείτε? Θα σας έλεγα παγκοσμίας εμβέλειας θησαυρούς. Η PGS, για να μην τρομάξει ο κόσμος, αν θέλετε στο Λονδίνο έκανε την παρουσίασή της και δεν δημοσίευσε τους χάρτες. Βεβαίως τους έδειξε. Εμείς πήραμε μέσω της παρουσίασης τους χάρτες, τους χαρτογραφήσαμε, είναι οι δικοί της χάρτες και εντυπωσιαστήκαμε, δηλαδή μείναμε έκθαμβοι από τις δυνατότητες που παρέχει. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η Total, όπως ξέρετε, ανακοίνωσε ότι η πιθανότητα είναι να βρεθεί τώρα τον Ιούλιο που θα τρυπήσει στο οικόπεδο 11, που είναι παρόμοιο με το ΖΟΡ, μικρότερο βεβαίως, αλλά παρόμοιο, είπε ότι η πιθανότητα είναι 20%. Όλες οι εταιρείες, ξέρετε, ελαχιστοποιούν την πιθανότητα, γιατί επειδή έχουν διαπραγματευτεί όρους με το κράτος, προτιμούν να πούν ότι το ρίσκο είναι υψηλό. Εμείς εκτιμήσαμε, όπως και άλλες εταιρείες, τις πιθανότητες και η Total δίνει 20%, που είναι διπλάσια σε μέγεθος από την παγκόσμια μέση πιθανότητα που είναι 10%. Εμείς θεωρούμε ότι είναι 7 φορές μεγαλύτερη, δηλαδή είναι γύρω στο 70% αυτή τη στιγμή να κάτσει στην Κύπρο το πιθανολογούμε ένα γιγαντιαίο κοίτασμα, πιθανώς διπλάσιο από την Αφροδίτη, από ό,τι βλέπουμε. Αυτό ασφαλώς αλλάζει και τα δεδομένα όσον αφορά τους ενεργειακούς σχεδιασμούς, γιατί μέχρι τώρα η ιδέα είναι η πρωταρχική ιδέα της κυβέρνησης είναι μεταφορά του κοιτασμάτου της Αφροδίτης με αγωγό στην Αίγυπτο. Υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις για κατασκευή σταθμού υγροποίησης, ενώ υπάρχει και το πλάνο για τον αγωγό EastMed. Εσάς ποια είναι η εκτίμησή σας, πώς μπορούν, αν βρεθούν αυτά τα κοιτάσματα, ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή για την Κυπριακή Δημοκρατία? Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι, και στις σχεδιασμούς της Δημοκρατίας υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολλά οι στόχοι. Οι στόχοι, σαν και αυτοί που τρυπάει το τάλο, τους μετρήσαμε και είναι 10. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το μέγεθος. Άρα, επειδή ξέρετε, οι επενδύσεις για να κάνετε υγροποίηση είναι πάρα πολύ υψηλές σε μέγεθος. Περίπου στα 12 δις εκτιμάται η κατασκευή σταθμού υγροποίησης, ναι. Συγγνώμη. Περίπου στα 10 δις, νομίζω, εκτιμάται 10-12 το κόστος κατασκευής ενός σταθμού υγροποίησης. Ναι, και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του κοιτάσματος που είναι μερικά δις, είναι πολύ μεγάλες οι επενδύσεις. Άρα, όταν έρθει η ώρα και μαζευτούν κάποια αποθέματα, η λύση του αγωγού, η οποία δεν είναι μόνο το κόστος του αγωγού, είναι και πολιτική λύση. Μιλάτε για τον αγωγό EastMed, σωστά? Ακριβώς. Ναι. Ο EastMed, που πολλοί λένε δεν θα γίνει, είναι πολύ ακριβώς. Η τεχνολογία προχωράει. Να φανταστείτε ότι πράγματι ήταν πολύ ακριβώς πριν 5 χρόνια. Τώρα έχουν τη δυνατότητα αντί να ποντίζεις ένα αγωγό, επειδή είναι πολύ βαθιά και η διάμετρος του είναι μικρή, ποντίζεις με το ίδιο κόστος 2 ή 3 αγωγούς μαζί, ταυτόχρονα. Άρα η τεχνολογία σε 5 χρόνια, γιατί ο αγωγός προβλέπεται σε 9 χρόνια να γίνει από τώρα, η τεχνολογία προχωράει και θα έχουμε τη δυνατότητα να ποντίσουμε 2 ή 3 αγωγούς με το ίδιο κόστος ταυτόχρονα. Άρα τα πράγματα κάποια στιγμή θα είναι διαφορετικά. Η γνώμη μου είναι ότι θα γίνει και υγροποίηση
και ίσως σε πρώτη φάση να είναι η υγροποίηση, και σε δεύτερη φάση το πιο σίγουρο και το πιο ασφαλές είναι ο αγωγός, διότι είναι υποθαλάσσιος και δεν κινδυνεύει ούτε από τρομοκρατικές ενέργειες, σωστά, ναι, ούτε από σειράξεις, ούτε από τίποτα, έτσι. Τώρα όταν μιλάμε για αυτά τα κοιτάσματα που προσδοκούμε να βρούμε, πώς εκτιμάται πάνω κάτω η αξία τους? Κοιτάξτε, να σας πω τι είπε η Spectrum. Η Spectrum έχει έδρα το Houston, έχει κάνει για την Exxon Mobil εκτιμήσεις. Είπε στο Λονδίνο, μιλάμε τώρα πριν 14 εβδομάδες, είπε λοιπόν ότι βλέπαμε πέρσι στην Κύπρο ένα τρισεκατομμύριο κυβικά μέτρα. Για να καταλάβουν οι ακροατές σας, ένα τρισεκατομμύριο κυβικά μέτρα είναι οι ανάγκες οι σημερινές της Ελλάδος για 200 χρόνια. Λοιπόν, και λέει, φέτος δεν βλέπω ένα τρισεκατομμύριο, βλέπω 3 τρισεκατομμύρια. Άρα, όταν βλέπετε 3 τρισεκατομμύρια που είναι τα αποθέματα του Καναδά, δηλαδή βλέπετε ότι εδώ είναι άλλη διάσταση. Δηλαδή, αν διαιρέσετε πόσοι Κύπροι είναι με την αξία του αποθέματος, να πούμε το εξής, το ΖΟΡ, η αξία του, η σημερινή, σε σημερινά λεφτά, είναι γύρω στα 200 δις ευρώ. Άρα, αν έχετε πιθανότητα στην Κύπρο για 10 ζώα. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι είναι μια διάσταση με πιθανότητες βεβαίως, αλλά αν κάτσουν οι πιθανότητες, εδώ μιλάμε για, θα γίνει ένα κράτος πιο πλούσιο από τη Σαουδική Αραβία, γι' αυτό οι Τούρκοι βλέπουν μακριά στρατηγικά. Σου λέει πρέπει πάση θυσία αυτό να το σταματήσουμε. Αλλά δεν μπορούν να το σταματήσουν, γιατί το 10 και 11 που έχει 6 ζόρ ή 5 ή 6 στο μέλλον, δεν τα διεκδικεί, είναι εκτός διεκδίκησης της Τουρκίας, όπως ξέρετε. Μάλιστα, οι χάρτες που δημοσιεύτηκαν, μπορούμε να εντοπίσουμε αν υπάρχει και πετρέλαιο? Ναι, ξέρετε, από κάτω βεβαίως θα είναι πιο ακριβό και το ρίσκο είναι υψηλότερο. Δηλαδή όταν η πιθανότητα λέει total 20%, ξέρω εγώ, είναι γύρω στα 12-13% η πιθανότητα βαθύτερα. Άρα λοιπόν και είναι και 1500 μέτρα βαθύτερα. Η εκμετάλλευση είναι αρκετά ακριβή. Ίσως οι εταιρείες περιμένουν να πάρουν αξία αυτά για να τα τρυπήσουν. Εγώ πιστεύω μετά, αυτό θα γίνει μετά από 4 ή 5 χρόνια. Διότι υπάρχουν και, όταν τρυπήσετε βαθύτερα και βρείτε πετρέλαιο, θέλετε άλλη αδειοδότηση από την αδειοδότηση του φυσικού αερίου. Είναι διαφορετικά πράγματα γραφειοκρατικά. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, βλέπουμε ότι εταιρείες όπως η Exxon Mobil και η Total έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για κάποια ελληνικά οικόπεδα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, εμείς το λέμε από το 2010 και όπως ξέρετε, επειδή φύγουμε λίγο τις εισαγωγές, η Ελλάδα και το πολιτικό σύστημα εδώ ζει από τις εισαγωγές, όπως παλιότερα ζούσατε εσείς. Λοιπόν, τώρα όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον γιατί ήρθε? Διότι βρέθηκε το άλλο μοντέλο του ΖΟΡ. Δεν ψάχναμε για κλασικά κοιτάσματα, τα ΜΑΡ, Λεβιάθαν, που είναι διαφορετικά. Άρα τώρα όλοι ψάχνουν για ΖΟΡ. Γι' αυτό έρχεται η Total με την Exxon Mobil. Θα ψάξουν για υφάλους ασβεστολίθου, όπως λέμε εμείς, νοτίως της Κρήτης. Από την Νότια Πελοπόννησο μέχρι Νότια Κρήτη, που υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες για παρόμοια με την Κύπρο πράγματα, δηλαδή κάτω από αλάτια, όπως είναι η Αφροδίτη, όπως είναι το ΖΟΡ. Η υφάλη αυτή είναι στο όρος Ερατοσθένη, αυτό που λέμε, το υποθαλάσσιο όρος Ερατοσθένη? Συγγνώμη, τι είπατε? Η υφάλη αυτή είναι μέρος του υποθαλάσσιου όρους Ερατοσθένη? Ναι, είναι, αν θέλετε, όπως ο Ερατοσθένης είναι ένα ύβωμα υψηλό ασβεστολίθου, υπάρχουν και άλλα ύβωματα παρόμοια, τα οποία όμως θέλουν πολύ συστηματικά σεισμικά, που δεν έχουμε ακόμα στην Ελλάδα. Εσείς στην Κύπρο, γύρω από τον Ερατοσθένη, έχετε πάρα πολύ πυκνές, αυτό που λέμε εμείς, ακτινογραφίες υποθαλάσσιες, για να δείτε τι έχετε. Γιατί είναι και κάτω από τα λάτια, που κάτω από τα λάτια κανείς βλέπει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί όταν στέλνει ηχητικά κύματα, όπως κάνουν οι σεισμικές εταιρείες, απορροφώνται από τα λάτια και βλέπετε δύσκολα από κάτω. Έτσι συμβαίνει και Νότια Κρήτη. Στην Νότια Κρήτη έχουμε ένα πλέγμα 7 φορές λιγότερο πυκνό από την Κύπρο. Mm-hmm. Θα χρειαστούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα.
Άρα το ενδιαφέρον των εταιριών εστιάζεται εκεί, νοτίως της Κρήτης. Νοτίως της Πελοποννήσου μέχρι νότια της Κρήτης. Αλλά ξέρετε, βλέπουν οι εταιρείες πιο μακριά. Θα ζητήσουν αυτό το μεγάλο χώρο για να κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Να φανταστείτε, οι επενδύσεις μόνο για έρευνα είναι, υπολογίζεται, είναι γύρω στα 12 δις. Αφού κάνουν λοιπόν αυτό το χώρο που είναι σε πιο ρηχά νερά, οι εταιρείες σκέφτονται τα επόμενα 10 χρόνια, δεν σκέφτονται σήμερα, και σκέφτονται βαθύτερα. Βαθύτερα λοιπόν έχουμε προς τη Λιβύη, τα οποία ανακοινωθήκανε στο Λονδίνο, τα οποία είναι πραγματικά τεράστια. Ανέφερε κάτι η Spectrum ότι μπορεί να έχουμε ίσως ένα μέγεθος υφάλου τύπου Κατάρ. Δηλαδή όπως έχει το Κατάρ το τεράστιο κοίτασμα, το South Pars, ίσως υπάρχει κάτι προς τα εκεί. Ή προς τη Λεκάνη του Ηροδότου. Όπως ξέρετε, η Λεκάνη του Ηροδότου είναι και έχει η Κύπρος το εν τρίτον η Αίγυπτος, και ίσως εν τρίτον διεκδικείται από Τουρκία, Ελλάδα δυτικότερα. Mm-hmm. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλο μέλλον στην περιοχή. Πρόσφατα συμμετείχατε και σε ένα συνέδριο την περασμένη εβδομάδα, δεν κάνουμε λάθος, όπου είδαμε τον πρόεδρο των ελληνικών πετρελαίων να λέει ότι είναι ανάγκη ανακήρυξης, οριοθέρησης τέλος πάντων της ελληνικής ΑΟΣ. Μέχρι πού βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία? Σε αυτή τη διαδικασία πάντα εξακολουθούμε να έχουμε φοβίες. Ξέρετε κάτι? Φοβίες έναντι της τουρκικής επιθετικότητας και της τουρκικής βουλημίας. Ακριβώς. Και για να το κάνεις αυτό, γιατί αν θυμάστε, υπουργού Ρολάνδη στην Κύπρο, είχε προταθεί το τριπλό σημείο Αιγύπτου εκ μέρους της Κύπρου. Μες. Εμείς το αρνηθήκαμε. Mm-hmm. Και θυμόμαστε επίσης όταν συγκροτήθηκε η πρώτη τριμερής του Καΐρου, ήταν πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος ο Αναστασιάδης, ο πρωθυπουργός ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Σαμαράς, και ο πρόεδρος Σίση της Αιγύπτου, είχαν συμφωνήσει στη συμφωνία εκείνη. Η 7η παράγραφος έλεγε ότι κατά προτεραιότητα θα προχωρούσαν στην οριοθέτηση των μεταξύ τους αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, όπου δεν είχαν μέχρι τότε οριοθετηθεί. Και επανελήφθηκε στην δεύτερη τριμερή με τον Τσίπρα και τους ίδιους Κύπριο και Αιγύπτιο, αλλά μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα. Ναι, και έχω την εντύπωση ότι δεν θα γίνει τίποτα συνολικά, δηλαδή ανακοίνωση της ΑΟΣ εκ μέρους της Ελλάδος, γιατί πάσχουμε από συμμάχους. Δυστυχώς δεν έχουμε κλείσει την αξιολόγηση, εξακολουθούν οι διαπραγματεύσεις και υπάρχει αβεβαιότητα. Η οικονομική αβεβαιότητα φέρνει και πολιτική αβεβαιότητα. Και επειδή θέλουμε να φτιάξουμε ΑΟΣ, χρειαζόμαστε συμμάχους που δεν έχουμε ακόμα. Θα έρθει αυτό, αλλά νομίζω δεν θα αργήσει. Τι εννοείτε θέλουμε συμμάχους, ποιους εννοούμε? Εγώ θα έλεγα πρωταρχικά εννοούμε Ηνωμένες Πολιτείες και δευτερευόντως Γαλλία, Γερμανία. Αυτές που ακόμη δεν θέλουν να κακοφανίσουν την Τουρκία, εννοείτε? Δεν θέλουν να έρθουν σε σύγκρουση ούτε αυτές με την Τουρκία, γιατί αμέσως η Τουρκία θα αντιδράσει, ενώ θα είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσει σε μια διμερή διευθέτηση Σίση Ελλάδος για την ΑΟΣ Ελλάδος και Αιγύπτου. Αυτό ίσως να έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη συνολική ανακοίνωση της ελληνικής ΑΟΣ. Το ενδιαφέρον των εταιριών όπως η γαλλική Total, η ιταλική Eni, η αμερικάνικη Exxon Mobil, θεωρείται ότι μπορεί να στρέψει και τα πολιτικά, τέλος πάντων, συμφέροντα των χωρών αυτό προς το μέρος μας? Βεβαίως, διότι να φανταστείτε το εξής, το μεγάλο λάθος το ελληνικό από τον προηγούμενο υπουργό στην Ελλάδα ήταν ότι έκανε μικρά οικόπεδα σε μέγεθος, θα έκανε ακόμα μικρότερα από την Κύπρο νότια της Κρήτης. Έτσι την έπαθε και το Ισραήλ, νομίζω. Και το Ισραήλ έβγαλε μικρά οικόπεδα και δυσκολεύεται να προσελκύσει εταιρείες. Εννοούμε, δηλαδή ήταν 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είναι μικρά για να έρθει κάποιος μεγάλος επενδυτής. Τώρα η Exxon Mobil και η Total, ξέρετε πόσο ζητάνε? Αντί 2.500 ζητάνε 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ένα οικόπεδο 20.000 τετραγωνικά. Και είναι λογικό. Οι μεγάλες εταιρείες θέλουν μεγάλα και επενδύουν πολλά λεφτά. Αυτό είναι. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο κύριος Κονοφάγος. Ο κύριος Κονοφάγος μαζί με τον κύριο Λιγερό και τον κύριο Φόσκολα, αν δεν κάνουμε λάθος, γράψατε στον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Σαμαρά, ένα υπόμνημα, μια έκθεση με την αξία των ελληνικών αποθεμάτων. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και, μας επιβεβαίωσε τόσο η Deutsche Bank όσον αφορά την εκτίμησή μας, όσο και το Reuters που έκανε μαζί με μια εταιρεία εκτιμήσεις, είπανε ότι είναι αυτά. Τώρα φαίνεται από την ExxonMobil και το Total ότι είναι ακόμα περισσότερα από αυτά που λέγαμε. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως όλο το επόμενο διάστημα να δούμε όλη αυτή την εξέλιξη, να δούμε τι θα αποκαλύψει ο υποθαλάσσιος πλούτος της Κύπρου και θα χαρούμε να σας έχουμε ξανά στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως θα ήθελα να λέγοντας να τελειώσω ότι όλη η δραστηριότητα στην Κύπρο που θα βρεθεί, ελπίζουμε όλοι, μόλις βρεθεί αέριο θα παρασύρει όλους μας μπροστά να βρούμε καινούργια πράγματα. Και εμείς αυτό ευελπιστούμε. Καλή σας μέρα, κύριε Κονοφάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.